Για τους καρκίνους, δύο θέματα που έχετε να δείτε εσείς. Το ένα είναι κάτι που μπορεί να αφορά στην υγεία και τη φυσική κατάσταση, δηλαδή πιθανώς να έχετε αφήσει ίσως κάποιες εκκρεμότητες σε αυτό το τομέα. Έπρεπε να κάνετε, ας πούμε, ένα check-up και δεν το κάνατε. Ή είναι η στιγμή να το κάνετε μέσα στο επόμενο τετράμινο. Ή ενώ ήξερα ότι είχα ένα πρόβλημα, έλεγα δεν πειράζει, ας τα αφήσω, μπορεί να τα αφήσω για το καλοκαίρι, να τα αφήσω για λίγο αργότερα. Ένα πρόβλημα που δεν είναι τόσο πιεστικό ενώ που δεν εξαρτά τη ζωή σου από αυτό. Λοιπόν, είναι η στιγμή να το λύσετε αυτό το πρόβλημα. Άρα, ό,τι έχει να κάνει με εκκρεμότητες στον τομέα της υγείας και της φυσικής κατάστασης, έρχεται εδώ πέρα ο Δία σε ανάβρωμη πορεία και σας σωθεί να δώσετε μια λύση, να βρείτε μια, τέλος πάντων, εναλλακτική λύση για να μπορέσετε να το λύσετε. Άλλο θέμα μπορεί να έχει να κάνει με τα επαγγελματικά. Δηλαδή, μπορεί το τελευταίο διάστημα να είχατε κάποιες προτάσεις. Ή μπορεί να συζητήσατε εσείς οι ίδιοι κάποια πράγματα που αφορούν την εξέλιξη στον τομέα της δουλειάς. Και μπορεί αυτές οι προτάσεις, γιατί είχαμε και αυτόν τον ανάβρωμο Ερμή το προηγούμενο διάστημα, να πήγαν στο βρόντο. Να μην έγινε τίποτα και να απογοητευθήκατε. Τώρα, με τον ανάδρομο Δία, προτάσεις που μπορεί να έχουν γίνει από τον Νοέμβριο και μετά, μπορεί να επανέλθουν, δηλαδή κάτι το οποίο φάνηκε ότι μπορεί να μην έχει μέλλον, τελικά να ήταν μόνο αυτό που λέμε τα φαινόμενα πατούν, να ξαναπροκύψει και να δώσετε την ευκαιρία ή να σας δώσουν την ευκαιρία να το κάνετε. Αρκεί να είστε αρκετά επιλεκτικοί στο κομμάτι των επαγγελματικών και επειδή είστε ένας άνθρωπος, δεν είστε 500, να μην μπλεχτείτε με πάρα πολλά πράγματα και δεν τα προλαβαίνετε.